είναι σπάνιο να βλέπουμε την αλλαγή μια ομάδα από Ελλήνων σε Μύκονο και πραγματικά θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς αλλάξατε αυτή την εικόνα της ομάδας. Τι μπορεί να υπάρξει στα αποδυτήρια, στους παίκτες, στα διάρκεια του μικρού, πέρα τις διαλλαγές που κάνατε. Γιατί ξέρουμε ότι σε ποδόσφαιρο μαγικό ραβδάκι δεν υπάρχει, άρα σίγουρα έχετε συμβάλει σε αυτό. Να δούμε το καλύτερο Μύκονο ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Να φουτμπολ να έχει στα μάχια. Es mirar o cambiar esa, esa cara de performance, rendimiento totalmente diferente entre dos, dos partes. De qué faló, que cambiar, aparte de los cambios de los jugadores, que más cambió durante el intervalo. Es muy simple. El treinador da capa veio con una estrategia bien montada, a sabía do nosso estado emocional. Neste momento, não foi uma equipa que quis jogar no Karasekakis. Teve sempre a intenção de nos perturbar, de jogar no nosso erro e conseguir. Tiveram uma estratégia brilhante na primeira parte, na sua plenitude. Eu acho que mais do que terem criado, porque tiveram oportunidades de golo na primeira parte, como nós também tivemos, há três oportunidades para cá, duas para nós, três para eles. E a segunda parte mudou. Mudou porque nós fomos. Percebemos o jogo, percebemos onde é que tínhamos que mudar. A equipa jogou mais em segurança, porque a partir do momento que ganhasse primeiras bolas, muitas vezes com um futebol direto, a partir daí nós tínhamos jogadores e tínhamos um processo bem definido que faria toda a diferença. E portanto, acho que residiu aqui mais do que propriamente temos sido em duas peças que foram importantes, como é evidente, e todos estão cá para ajudar. Acima de tudo, nós percebemos onde é que estávamos a errar, o que é que o adversário queria daquilo do jogo e acabou por resultar e ter uma vitória, na minha perspectiva, toda ela justa. Ο προπονητής της ΑΕΚ είχε σχεδιάσει πάρα πολύ σωστά το σημερινό παιχνίδι. Είχε μια πάρα πολύ έξυπνη στρατηγική. Ήρθε εδώ και έπαιξε όπως δεν συνηθίζουν να παίζουν οι αντίπαλοι μας στο Καραϊσκάκι, ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και κατάφερε να επιβληθεί στο πρώτο ημίχρονο και να εκμεταλλευτεί την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ομάδα μας αυτές τις μέρες, που βρισκόταν υπό πολύ μεγάλη πίεση εξαιτίας των δύο προηγούμενων αποτελεσμάτων. Πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο εμείς κάναμε πάρα πολλά λάθη, επιτρέψαμε στον αντίπαλο να μας δυσκολέψει. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Υπήρχαν δύο ευκαιρίες για μας, τρεις από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κατάφερε να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ αποτελεσματικά την ευκαιρία της. Επομένως, εμείς ξέραμε πως τα πράγματα έπρεπε να αλλάξουν στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν να παίξουμε ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο, ένα πιο σίγουρο ποδόσφαιρο, να καταφέρουμε να κερδίσουμε τις πρώτες μπαλιές και τις δεύτερες, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο σίγουροι στις πάσεις μας και πιο ακριβείς. Από εκεί και πέρα έχουμε τους παίχτες που μπορούν να εκμεταλλευτούν την ποιότητά τους. Έχουμε ποιότητα, έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έμπειροι και ξέρουν να διαχειριστούν και από τη στιγμή που τα πράγματα έγιναν καλύτερα για μας όσον αφορά την πρώτη μπαλιά αλλά και τη διαχείριση γενικότερα μετά της δεύτερης, ξέραμε πως τα πράγματα θα γινόντουσαν πολύ καλύτερα για μας. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Καταφέραμε να παίξουμε έτσι όπως έπρεπε, να έχουμε κάνει από την αρχή. Καταφέραμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο και να πάρουμε το αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα η οποία πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να μας επιβληθεί γιατί είχε μια εξαιρετικά καλή προετοιμασμένη στρατηγική. Ελάρη. Θα ήθελα να μας πει πόσο σημαντικές θεωρεί τις αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο και αναφέρομαι κυρίως στην είσοδο του Ρωσίδη και την μετατόπιση του Μεριά στο κέντρο της άμυνας, αν αυτό έδεσε την αμυντική του γραμμή και παράλληλα έδωσε και περισσότερη δύναμη επιθετικά με τον Βασίλη Ρωσίδη στο δεξιά άκρο της. Συμπένσα και ασαλτερασόνες και φάσο και φάτο έναν ιντερβάλο, ένα σεγούντα πάρτε, αντράδα του Ρωσίδης, ο κάμπιο δε ποσισιόν δε Μεριά, σία έστον αγιουδάδο απορτάρα ο μεχορ ρεντιμιέντο, πόρκε το Ρωσίδης ποδιά αγιουδάρ ένα νατάκια, η Μεριά ίσο αδιφένσα μας σόλιδα. É, foi isso. A partir do momento em que precisámos ganhar, tínhamos que dar muito maior profundidade em termos ofensivos. O Toro dá muito mais que o Meriá. Entrou muito bem, aliás, é o capitão do Olympiacos, um dos capitães, e portanto diz bem daquilo que é o seu espírito. Não estava a passar uma fase boa, mas este jogo vai-lhe dar de certeza absoluta outro alento. E foi nesse sentido,
naquele momento dá mais profundidade, está a preparar a equipa para ganhar as primeiras e segundas bolas, já quase na primeira parte. Embora não muito solicitado, estava a ganhar sempre as primeiras bolas e só tínhamos que naquele momento ter a equipa preparada para ganhar as segundas bolas, porque a partir daí nós temos um processo ofensivo muito bem desenvolvido e que iria permitir que a equipa desse a volta ao jogo. Mas só foi possível porque este grupo de trabalho teve um grande espírito num momento muito complicado, como foram os primeiros 45 minutos, em que a equipa esteve, tem a ver com os aspectos mentais, animicamente não estava forte, e também é nestes momentos também se viu os homens, e a equipa conseguiu superar neste momento mais complicado, e volto a dizer, eu penso que uma vitória inteiramente justa. Πραγματικά η είσοδος του Τωροσίδη βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα μας να αναπτυχθεί επιθετικά, πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένας παίκτης που βοηθάει σε αυτόν τον τομέα πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνει ο Μεριά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρχηγός του Ολυμπιακού, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια, έχει την εμπειρία. Δεν ήταν στην καλύτερη του στιγμή, στην καλύτερη του κατάσταση, όμως έχει το ταλέντο του που μπορεί να τον βοηθήσει να ανταποκριθεί, όπως και έκανε. Και η είσοδος ήταν πραγματικά πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ήταν πολύ σημαντική, γιατί πάντα διεκδικούσε την πρώτη παλιά, πάντα διεκδικούσε τις πάσες και έτσι η ομάδα ξεκίνησε να κάνει πολύ πιο καλές και οργανωμένες επιθέσεις. Κάτι το οποίο δεν έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Κερδίζοντας λοιπόν τις πρώτες και τις δεύτερες παλιές, το παιχνίδι μας έγινε πολύ πιο ομαλό, πολύ πιο στρωμένο όπως πρέπει να είναι, και αυτό βοήθησε την ομάδα από εκεί και πέρα να παίξει έτσι όπως μπορεί και να κερδίσει. Βοήθησε λοιπόν πάρα πολύ η κατάσταση, η αλλαγή αυτή, όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πως η ομάδα έδειξε ένα σπουδαίο αγωνιστικό πνεύμα, πιστεύει στον εαυτό της. Ξέραμε πως το ημίχρονο η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για μας και τα πράγματα ήταν δύσκολα, όμως ήμασταν δυνατοί, πιστεύουμε στον εαυτό μας, δείξαμε πως έχουμε ταλέντο, έχουμε την ποιότητα και πρέπει αυτό να το αποδεικνύουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί σήμερα, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ πιεστικά και δύσκολα εκείνη τη στιγμή. Το αγωνιστικό πνεύμα λοιπόν που δείξαμε είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική αλλαγή που έγινε σήμερα. Δημήτρη. Και πιστεύει πως κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα με απόλυτα δίκαιο τρόπο. Η χρωστούσε η ομάδα μια τέτοια νίκη και εμφάνιση σε ένα ντέρμπι και κατά πόσον αυτό το αποτέλεσμα έτσι όπως διαμορφώθηκε βοηθάει εν ώψη της ρεβάν στο Κίεβο. Si pensa che a equipa devia una vittoria tan importante in un derby, in un gioco tan importante, e si pensa che ese rendimento e esa vittoria poteva aiutare l'animo? Claramente. Aliás, os nossos adeptos já mereciam há muito tempo uma vitória deste ano. Com os rivais, e claramente com uma vitória deste género, a equipa vai muito mais neste momento, com outro estado. Eu volto a dizer, é mais fácil também trabalhar com vitórias do que propriamente sem elas. E a equipa neste momento, aquele balão, neste momento estamos confiantes e também temos a noção que nós podemos passar. Volto a dizer, está tudo em aberto, 90 minutos com uma equipa de qualidade, mas que nós temos todas as condições para passar. Φυσικά και βοηθάει, φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κερδίσαμε ένα ντέρμπι, ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού άξιζε εδώ και πάρα πολύ καιρό μια τέτοια μεγάλη νίκη σε ένα τόσο σημαντικό για εκείνους αγώνα. Και νομίζει πως το κερδίσαμε σήμερα με πάρα πολύ όμορφο και δίκαιο τρόπο. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ καλή στιγμή για μας, γιατί όπως λέει πολλές φορές, είναι πολύ πιο εύκολο να προετοιμάζεις ένα σημαντικό παιχνίδι μετά από μια νίκη από ότι διαφορετικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μας, μας έχει γεμίσει σιγουριά. Και όπως έχει πει πολλές φορές, το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, αλλά όλα μπορούν να συμβούν και πιστεύουμε πάρα πολύ στην πρόκριση, στις δυνατότητές μας, ένα καλό παιχνίδι σε μια νίκη και σε μια πρόκριση. Ναι, το είπαμε. Το χρωστούσε εδώ και πολύ καιρό οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αξίζανε να δουν την ομάδα τους να κερδίσει ένα τέτοιο. Το είπα. Καλησπέρα, Coach. Μιλήσατε για αγωνιστικό πνεύμα της ομάδας. Αν αυτό έπαιξε ρόλο ο είσοδος των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, γιατί οι Έλληνες, ως γνωστόν, τα ζουν αυτά τα μάτς, και αν έχουμε κάποιο νεότερο για τον Λάζαρο. Si pensa que a entrada de dois jogadores griegos, porque os jogadores griegos conhecem esse tipo de jogos, esse tipo de derbis, si pensa que isso tem a ver com o cambio de rendimento e que são as novidades sobre a lesão de Lázaro? Bem, quer Lázaro, quer mais propriamente por serem gregos e porque conhecem bem a realidade, acho que acima de tudo nós também precisamos de ter
aquela experiência naquele momento. A equipa exigia jogadores com experientes, acima de tudo, que estivessem preparados para este tipo de derbys. E foi isso que nós... Mas, acima de tudo, tinha a ver com o nosso processo. Tinha a ver aquilo que o Lázaro pode dar como jogador e aquilo que o Toro também nos podia dar como jogador, como lateral direito. E foi nessa perspectiva, jogando também com este aspecto da experiência de jogos com os rivais, foi nesse sentido. Qual era a outra? Desculpa. É sobre a lesão de Lázaro. Daquele dia eu não gosto de falar porque o médico vai avaliar e dentro de 24, 48 horas já temos a noção da realidade sobre a lesão do Lázaro, portanto não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Eu espero que ele seja rapidamente disponível para ajudar a equipa, porque é um jogador que faz falta. Είτε επειδή είναι Έλληνες, είτε επειδή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, όπως είπατε, την πραγματικότητα των παιχνιδιών αυτών, βοήθησε η είσοδός τους, αλλά κυρίως βοήθησε η εμπειρία τους και το γεγονός ότι είναι δύο παίχτες που μπορούν πάρα πολύ που γνωρίζουν καλά την ομάδα, έχουν την εμπειρία σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό είναι που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή η ομάδα, αλλά και την ποιότητα που μπορέσαν να προσφέρουν στο παιχνίδι. Είναι παίχτες που στη θέση του ο καθένας μπορεί να ανεβάσει την απόδοση της ομάδας όταν βρεθούν σε καλή. Όπως και σήμερα βρισκόνται σε καλή στιγμή. Και φυσικά θέλαμε παίχτες οι οποίοι είχαν την εμπειρία. Αυτό βοηθάει όχι μόνο επειδή είναι Έλληνες και γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, αλλά γιατί γνωρίζουν γενικότερα τη θέση τους και τι μπορούν να προσφέρουν. Όσον αφορά στον τραυματισμό του Λάζαρου, δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, δεν θέλει να το σχολιάσει, γιατί ό,τι ενδείξεις έχουμε αυτή τη στιγμή, τις πρώτες 24 ώρες, μπορεί να είναι παραπλανητικές, δεν μπορούμε να έχουμε, αν δεν περάσουν οι πρώτες 24 ώρες, σαφείς απαντήσεις και γι' αυτό δεν θα ήθελε να πει τίποτα. Κύριε Γουγκουλά, θέλετε. Δεν πειράζει, δεν θέλω, είναι δυνατή. Εγώ θέλω να το συγχαρώ, όχι τόσο για την νίκη, αλλά έδειξε με την κίνηση που έκανε στον τραυματισμό του στο Ζουλό. Ότι παρόλο που βολευόταν με το Χ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για τη δεύτερη θέση, παρόλα αυτά δεν βάζει ένα χαφ και ρίχνει ένα επιθετικό. Αυτό νομίζω ότι είναι και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι κάθε ομάδα θα σταματήσει να παίζει για το σκοπό, αλλά όχι για το σκοπό, αλλά για το θέαμα και για την νίκη. Με αυτή τη σκέψη την έκανε αυτή την αλλαγή ή πίστευε ότι και με αυτόν τον τρόπο με πίεση μπροστά θα μπορούσε να κρατήσει το Χ. Πήγαινε για την νίκη όπως αποδείχθηκε ή για να κρατήσει και το Χ. Και θέλω να το συγχαρώ για αυτή τον τρόπο αντιμετώπιση του αγώνα. Κύριε Φελιστάλε. No solo por la resultado y la victoria, pero por su decisión durante la lesión de Lázaro, porque le convenía un resultado de empate, mas ha preferido entrar un jugador atacante. Eso es porque quería aguantar el resultado o porque creía que podríamos ganar, podríamos sacar un resultado grande, no solamente un empate, porque eso es muy bueno para el fútbol griego. No solamente jugar para el objetivo que necesitas, pero también para jugar para el espectáculo y grandes victorias. Esta es nuestra filosofía. Nos cometemos mucho erro en la primera parte, pelo nosso estado emocional, mas porque también queremos, temos una vontade de jugar bien. Y de ahí también, muchas veces, esos jogos, algunos jugadores sin experiencia cometeron erros que no es normal. Y no percebemos esos momentos del juego. Esta é a nossa filosofia, nós vamos levá-la sempre. Acho que este é o crescimento, acho que este é o caminho e é por aqui que nós vamos. Quem está no Olympiacos sabe perfeitamente que tem que jogar para ganhar. Eu sei que há 15 dias fui criticado por não levar opções B. Eu só tenho uma opção. É a opção de ganhar no Olympiacos. Agora, nuances, estratégias de jogo, de vários cenários, nós trabalhamos constantemente e diariamente no Olympiacos. E, portanto, esta é a nossa filosofia. Nós tínhamos um compromisso com os nossos adeptos que íamos jogar bom futebol. Por vezes não conseguimos, mas que esse era um dos grandes objetivos. É porque, na minha opinião, quem jogar bem, quem jogar com qualidade, está muito mais próximo de vencer. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Έτσι θέλουμε να παίζει η ομάδα και έτσι ξέρουν να παίζουν οι ποδοσφαιριστές μας. Αυτός ήταν ο στόχος μας σήμερα. Ο στόχος μας ήταν να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και πραγματικά νομίζω πως σε εκείνη τη στιγμή που η ψυχολογία μας ήταν κακή και είχαμε πολύ μεγάλη πίεση μέσα μας, αυτό που χρειαζόταν η ομάδα ήταν να πιστέψει στον εαυτό της. Είδαμε σήμερα πως υπήρχαν ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο που δεν έχουν εμπειρία, είναι νέοι ποδοσφαιριστές και κάνανε κάποια λάθη τα οποία οφείλονται ακριβώς αυτό το λόγο. Σε ότι θέλανε να παρουσιάσουν έναν ωραίο Ολυμπιακό, ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ωραίο θέαμα και μια νίκη,
και τα πράγματα ήταν άσχημα εκείνη τη στιγμή και βλέπαν ότι δεν το καταφέρνουν. Αυτό επηρέασε πάρα πολύ την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών ακριβώς γι' αυτό. Γιατί σε αυτή την ομάδα, όποιο σενάριο και αν δουλεύουμε, όποια στρατηγική και αν προετοιμάζουμε, ό,τι και να προσπαθούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ομάδα μας, ο στόχος μας είναι πάντα ο ίδιος. Η ομάδα να παίζει καλά, να δίνει ικανοποίηση στους φιλάθλους, να έχει ωραίο θέαμα και να παίρνει μεγάλες νίκες. Και εξακολουθεί να πιστεύει και να τονίζει πως όποιος παίζει καλά και όποιος προσπαθεί για την νίκη, τότε έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Καλησπέρα, κόσμος και μια συμμετρία. Για τη συμμετοχή του κόσμου στην ανατροπή και στο τρία μου, κάποιο σχόλιο. Sobre rendimiento de dos fans, dos aficionados, quiere comentar algo sobre su actitud durante o Não, eu compreendo perfeitamente a primeira parte. A primeira parte é normal. Esta é a exigência do Olympiacos, eu percebo perfeitamente. E portanto, quando não gostam, têm o direito de o fazer. Em muitas situações fizeram aquilo que sentiam. Mas eu acho que na segunda parte estiveram muito bem nesse aspecto e conseguiram também ajudar nos momentos mais complicados. E, portanto, faz parte do futebol, para mim vejo isto perfeitamente dentro da normalidade, até porque nós sentimos que nós estamos a caminhar todos juntos e eles têm sido importantes naquilo que nós pretendemos para o futuro do Olympiacos. Καταλαβαίνει απόλυτα την αντίδραση του κόσμου στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ήταν δυσαρεστημένοι από αυτό που έβλεπαν και έχουν απόλυτο δίκιο. Όπως πρέπει να χαίρονται και να χειροκροτούν την ομάδα όταν παίζει καλά και παίρνει αυτά τα αποτελέσματα, έτσι έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν και να σχολιάσουν με το δικό τους τρόπο την κακή απόδοση που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι ακόμα μια φορά ήταν στο πλευρό μας, ακόμα μια φορά βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα, την υποστήριξαν και την όθησαν και με τον τρόπο τους ακόμα μια φορά στο να κερδίσει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί, θα συνεχίσουμε πάντα μαζί γιατί αυτό είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό.